Μιλάμε για τη Νέα Σελήνη. Αυτή την περίοδο μιλάμε για τα νέα ξεκινήματα, τα νέα δεδομένα, τα νέα όρια, τις νέες συνθήκες που επιλέγουμε για τη ζωή μας. Στην αρχή της αφύπνισης, αγωνιζόμαστε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο εγώ και την αληθινή αγάπη. Λέμε σε έναν άνθρωπο, σ' αγαπώ και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αυτό είναι αγάπη ή είναι εξάρτηση? Η αγάπη είναι πάντα ελευθερία. Η αγάπη είναι απόλυτη, απεριόριστη ελευθερία. Είναι σεβασμός και τιμή στην ελεύθερη βούλησή μας και στην ελεύθερη βούληση του άλλου. Όποιος ξυπνήσει πρώτος, απειλεί το εγώ των άλλων. Γιατί αρχίζει και βλέπει την ουσιαστική πραγματικότητα. Και μετά αρχίζει να ανοίγει η συνείδηση. Και μετά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν επίπεδα στο παιχνίδι που λέγεται ζωή στη γη. Ξεκινάμε από την αναγνώριση του εαυτού, από την αναγνώριση της θέσης μας στη ζωή, την αναγνώριση των επιλογών και των καταστάσεων που αυτές οι επιλογές έχουν δημιουργήσει και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τα όρια. Τα όρια στον εαυτό μας και στους άλλους. Συνειδητά όρια και συνειδητές επιλογές. Αρχίζω να βάζω όρια στον εαυτό μου, αρχίζω να βάζω όρια στους άλλους. Από τη στιγμή που αφυπνίζομαι και ξυπνάω, αντιλαμβάνομαι ότι το κάθε πράγμα που σκέφτομαι, λέω και κάνω είναι μία συνειδητή επιλογή. Εγώ επιλέγω πώς θα αντιδράσω σε κάποιο συμβάν. Εγώ επιλέγω πώς θα αντιδράσω σε κάτι που θα μου πει ο άλλος. Έχω την ελεύθερη βούληση. Έχω την επιλογή να θυμώσω, έχω την επιλογή να αντιδράσω, έχω την επιλογή να απαντήσω, έχω την επιλογή να μην κάνω τίποτα. Συνειδητά όρια και συνειδητές επιλογές. Και εκεί ξεκινάει το ουσιαστικό παιχνίδι. Μετά, αντιλαμβανόμαστε τον προγραμματισμό που έχουμε δεχτεί. Σε τόσα πολλά επίπεδα και την παρασιτική πληροφορία που κουβαλάμε, ακόμα και στο DNA μας. Και ξέρετε κάτι, ναι, όλα αυτά μπορούμε να τα καθαρίσουμε. Με συνειδητή επιλογή και κάνοντας τη δουλειά.
και πάνω απ' όλα κάνοντας την επιλογή να αγαπήσω ολοκληρωτικά τον εαυτό μου ως το θεϊκό τέλειο πλάσμα που δημιουργήθηκα για να είμαι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι το εγώ μου, ο κατώτερος εαυτός μου, θέλει να ελέγχει τα πάντα. Στην κοινωνία μας βρίσκουμε διάφορες πεπιθήσεις και διάφορες αντιλήψεις προγραμματισμού. Παραδείγματος χάρη, λέει, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αυτό είναι προγραμματισμός. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι ποτέ στο παρόν. Πάω να ελέγξω, πάω να κάνω τη δουλειά του Θεού και του σύμπαντος δηλαδή. Μόνο που στερώ στον εαυτό μου την καλύτερη του εκδοχή και την καλύτερη εκδοχή της ζωής. Άρα είναι σαν να μου στερώ την ευτυχία, συνειδητά. Βέβαια, η διαδικασία αυτή είναι ασυνείδητη. Έτσι λειτουργεί ένας άνθρωπος πριν αφυπνιστεί. Όσο εξακολουθώ να διαχειρίζομαι τις καταστάσεις της ζωής μου με βάση το εγώ, ξέρω ότι βάζω ένα ταβάνι στη ζωή μου. Νομίζοντας ότι μπορώ να ξέρω και να ελέγχω πού μπορώ να φτάσω. Πώς ξέρω εγώ πού μπορώ να φτάσω? Εγώ περπατούσα στο δρόμο μία μέρα και ήρθε η μουσική και με βρήκε. Από το μικρό μου μυαλό, πώς θα μπορούσα να διανοηθώ ότι θα ερχόταν αυτή η θεϊκή έμπνευση να με βρει? Το ίδιο ισχύει για τον καθένα από εσάς. Αν μόνη μου βάζω ένα ταβάνι στον εαυτό μου, τότε πώς είμαι ανοιχτή στο να δεχτώ μεγαλειώδεις πληροφορίες και μια μεγαλειώδη αναβάθμιση τελικά του εαυτού μου και της ζωής μου? Ο σκοπός είναι να παίρνω οποιαδήποτε απόφαση και να κάνω οποιαδήποτε επιλογή στη ζωή μου με βάση την αγάπη. Όχι την εξάρτηση. Όχι το φόβο. Παραμένει κανείς σε μία σχέση, γιατί πού να βρει άλλη σχέση? Μου είχε πει κάποιος δικός μου άνθρωπος κάποια στιγμή, άντρας, μου λέει, θα την παντρευτώ, γιατί πού να βρίσκεις άνθρωπο τώρα? Αυτή είναι μία απόφαση που προέρχεται από την αγάπη ή που προέρχεται από το εγώ. Το ίδιο ισχύει και με τη δουλειά μας. Το ίδιο ισχύει και με οποιαδήποτε επιλογή κάνουμε στη ζωή μας. Ο σκοπός είναι να παίρνω οποιαδήποτε απόφαση με βάση την αλήθεια και την αγάπη. Πολλές φορές αυτό δεν βολεύει το εγώ. Ούτε το δικό μου εγώ, ούτε τον άλλον. Σε αυτό το σημείο καλούμε να κάνω μια επιλογή. Είμαι ζωντανή. Είμαι δυνατή. Είμαι αυτοκυρίαρχη. Τι επιλέγω να υπηρετώ? Κάθε τι είναι επιλογή μου. Δεν με υποχρεώνει κανένας να σκεφτώ με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Το ότι μου γίνεται πλήση εγκεφάλου είναι ένα άλλο θέμα.
Αν εγώ επιλέγω να μην ανοίξω την τηλεόραση, εγώ επέλεξα ότι δεν θέλω να έχω τηλεόραση στο σπίτι μου. 3 χρόνια δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου. Περισσότεροι άνθρωποι ανοίγουν την τηλεόραση και κάθονται προς τα κοιλά. Δεν έχει τίποτα. Α, έχει αυτό το... Και αρχίζουν και βρίζουν. Ψυχοθεραπεία. Okay. Υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι. Όλα είναι μία επιλογή. Τι επιλέγω λοιπόν να υπηρετώ? Και σε αυτό το σημείο έρχεται το people pleasing. Τι σημαίνει people pleasing, και για όσους δεν γνωρίζουν αγγλικά? Το να ευχαριστώ τους άλλους, να τους κάνω το χατήρι και να τροφοδοτώ το εγώ τους ανά πάσα στιγμή, θεωρώντας ότι αυτό είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι people pleasing. Αυτό είναι αλληλεξάρτηση. Η αγάπη είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό να δώσω κάτι σε έναν άνθρωπο γιατί τον αγαπώ, με ανοιχτή καρδιά και χωρίς καμία προσδοκία, και είναι τελείως διαφορετικό να δώσω κάτι σε κάποιον άνθρωπο για να τον μανιπιουλάρω, να τον χειραγωγήσω, να τον φέρω στα μέτρα μου κλπ. Αν επιλέγω να υπηρετώ το ανώτατο καλό μου και το ανώτατο καλό όλων, τότε δεν κάνω πάντα μόνο αυτό που ευχαριστεί τους άλλους, αλλά κάνω ό,τι νιώθω στο κάθε τώρα. Και με αυτόν τον τρόπο τιμώ τον εαυτό μου και κάνω καλό στον εαυτό μου και στους άλλους, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο σύμπαν και στη θεϊκή νοημοσύνη από τα οποία προέρχομαι και εγώ. Υπάρχουν στάδια λοιπόν στην αφύπνιση. Στην αρχή αναγνωρίζω. Μετά παρατηρώ. Μετά αρχίζω να κάνω αλλαγές. Αν τολμήσω να έρθω στη δύναμή μου και δεν με πείσει το εγώ να κάτσω στα αυγά μου. Γιατί το εγώ πάντα μας τραβάει πίσω. Α, νιώθω ότι μπορώ να πετύχω. Και έρχεται το εγώ, η εσωτερική φωνή και λέει, καλά τώρα πραγματικά το πιστεύεις ότι μπορείς να πετύχεις? Είναι ένας μόνιμος εχθρός εκεί, το εγώ, το οποίο σε τραβάει κάτω. Οι αλλαγές έχουν να κάνουν και με το πόσο εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Και κατά πόσο αξίζω. Πρώτο τσάκρα. Ανά πάσα στιγμή, στο κάθε τώρα, έχω επιλογή και είμαι υπεύθυνη για τη ζωή μου. Ποια επιλογή κάνω? Είμαι πάντα υπεύθυνη για την κάθε μου επιλογή. Και στην αρχή λέμε, πώς να πω στον άλλον την αλήθεια, θα παρεξηγηθεί. Καλύτερα να πω ένα little white lie, ένα μικρό ψεματάκι, ένα λευκό ψεματάκι, που λένε οι Αμερικάνοι. Γιατί δεν μπορώ να πω όχι? Γιατί δεν μπορώ να πω την αλήθεια και ο άλλος να το δεχτεί και να το τιμήσει? Τι σώη σχέση αγάπης είναι αυτή? Να το people pleasing πάλι,
και ο έλεγχος του εγώ. Μετά λέω, δεν θα λέω ψέματα. Παρεπιπτόντως, πάντα με παρακολουθεί ολόκληρο το σύμπαν και ξέρει όλες μου τις σκέψεις, πράξεις, ενέργειες, συχνότητες, δονήσεις κλπ. Και σύμφωνα με όλα αυτά, σύμφωνα με όλες αυτές τις επιλογές μου, συνδημιουργεί μαζί μου την πραγματικότητά μου. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Τυχαίο δεν υπάρχει. Κάθε στιγμή συνδημιουργώ με το σύμπαν την πραγματικότητά μου. Το επόμενο level up, το επόμενο επίπεδο, είναι να έρχομαι στην αξιοπρέπειά μου και να τιμώ τον εαυτό μου και τους άλλους, όντας ειλικρινής και όσο το δυνατόν πιο διαφανής. Όσο πιο ειλικρινής και διαφανής, τόσο καλύτερα. Μου είχε πει κάποια στιγμή μία ψυχολόγος, εντάξει, μου λέει η Βασιλική μου, να είμαστε ειλικρινείς. Να μην είμαστε και διαφανείς. Δηλαδή, προσέξτε, προγραμματισμός. Έχουμε μάθει μόνιμα να κρύβουμε μία πλευρά του εαυτού μας για να μπορούμε να χειραγωγούμε τους άλλους. Δηλαδή, γιατί να μην μπορούμε να είμαστε διαφανείς. Γιατί να μην μπορώ να εκφράσω ανά πάσα στιγμή στον άλλον αυτό που σκέφτομαι, αυτό που νιώθω, αυτό που με προβληματίζει, που μου αρέσει, που δεν μου αρέσει, που με κάνει χαρούμενη, που με κάνει να λυπάμαι. Γιατί? Κρατάω δηλαδή χαρτιά κρυμμένα για να μπορώ να τον χειραγωγήσω. Αυτό δεν είναι αγάπη. Νομίζει κανείς. Μπράβο, Βασιλική. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Νομίζει κανείς ότι όταν κάποιος είναι διαφανής, είναι αδύναμος. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Είναι δυνατός. Και προφανώς συνειδητά έχει έρθει στη δύναμή του για να μπορεί να είναι διαφανής. Δοκιμάστε το. Και εδώ είναι ένα level up εργαλείο. Κάθε φορά που είσαι απόλυτα καθαρός, ειλικρινής και διαφανής σε αυτό που νιώθεις και αποτελείς καθρέφτη για τον άλλον για να δει τον εαυτό του και την ενέργειά του, τις πράξεις του κλπ, έρχεσαι λίγο πιο κοντά στο κέντρο σου, στον εαυτό σου και στη δύναμή σου. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάς, θεραπεύεις και αναβαθμίζεις τον εαυτό σου, τον άλλον και όλη την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνετε ποια είναι η μαγεία του φωτός. Όταν είσαι μόνιμα συντονισμένος στο φως, στην καθαρότητα, στην ειλικρίνεια, στην αλήθεια, στην αγάπη, δεν έχεις να κρύψεις τίποτα. Δεν θες να μανιπιουλάρεις κανέναν. Είσαι απόλυτα καθαρός. Η ζωή σου θα είναι καθαρή και το σύμπαν θα σου φέρει όλα τα καλά και τις ευλογίες που επιθυμείς. Στο σωστό, κατάλληλο χρόνο. Level up, συνειδητοποίηση. Επόμενου επίπεδου. Προσοχή στα μούφα. Καλά παιδιά.
που δεν το κάνουν αυτό, για να μην στενοχωρήσουν τους άλλους, λέει. Είναι η στιγμή να καταλάβουμε ότι αυτά τα καλά παιδιά είναι σούπερ ασυνείδητοι εγωιστές, με καλή κατά τα άλλα προγραμματισμένη πρόθεση, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την εξέλιξη και το αποτέλεσμα της κατάστασης. Κοινώς το παίζουν θεοί. Και επίσης, δεν υπηρετούν το καλό, γιατί δεν αναλαμβάνουν να υπηρετήσουν το σύμπαν με την αποστολή που τους δίνει εκείνη τη στιγμή, για να μην ξεβολέψουν το εγώ τους και το εγώ των άλλων. Όταν λέει κανείς ότι θέλει να υπηρετεί το ανώτατο καλό, ήρθε η ώρα να μάθει να το τιμάει και με πράξεις. Και εδώ έρχεται το μεγάλο level up στη συνείδηση. Το μεγάλο level up, η μεγάλη αναβάθμιση, το επόμενο επίπεδο στη συνείδηση του πολεμιστή του φωτός. Το οποίο είναι ότι αυτό που μόλις σας έδωσα ως εργαλείο, από επιλογή γίνεται ευθύνη. Το να φύγεις από μια τοξική σχέση ή έναν τοξικό γάμο και να αναλάβεις την ευθύνη σου, γιατί αυτό επηρεάζει το σύμπαν ολόκληρο, γίνεται ευθύνη. Το να φύγεις από μια δουλειά ή ένα μισθό που δεν σου αξίζει και να κάνεις level up στη ζωή σου, γίνεται ευθύνη. Όταν είσαι συνειδητός, όταν έχεις αφυπνιστεί. Όταν επιτρέψεις στον εαυτό σου να δεχτεί ουσιαστική αφύπνιση, θα καταλάβεις ότι η κάθε παραμικρή σου επιλογή επηρεάζει όλο το σύμπαν. Και ότι αν έχεις θέληση και πρόθεση να είσαι το θεϊκό όν που γεννήθηκες να είσαι και να γίνεις πραγματικός πολεμιστής του φωτός και παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους στη ζωή σου, έχεις ευθύνη. Έχεις ευθύνη να είσαι αληθινός, αληθινή, ακόμη και αν τους στενοχωρήσεις. Όντας αληθινός, τιμάς τον εαυτό σου, τιμάς τον άλλον, τιμάς το καλό, τιμάς το σύμπαν, τιμάς την πηγή που σε δημιούργησε. Αν επιλέγεις περίπου, θα είσαι περίπου και θα ζεις περίπου. Έχουμε φτάσει στο σημείο του μέχρι εδώ. No more bullshit. Έχουμε φτάσει στο σημείο που ο καθένας ξεκάθαρα επιλέγει το εγώ ή την αγάπη. Και σας ξαναλέω, αν επιλέγει περίπου, κάνει την επιλογή η ζωή του, οι σχέσεις του, η εξέλιξή του να είναι περίπου. Και η ερώτηση εδώ είναι, ο καθένας από σας, τι επιλέγει? Εσύ τι επιλέγεις? Το εγώ ή την αγάπη?